Θα τη δούμε και από εδώ. Ας είναι. Είναι πολύ μεγάλη αυτή, ρε φίλε. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι σαν ανεμοθώρακας κυριολεκτικά. Θέτω. Λοιπόν, Moto Guzzi σήμερα. Άλλη μια Moto Guzzi. Η V85. Θα δούμε τι δείχνει κιόλας όταν ανοίγει. 85 άλογα, 800 κάτι. Κάτσε, έχω δώσει το κράνος. Το έχω δώσει το κράνος. 800 κάτι κυβικά. Και κάνει και αυτό που δονείται, όπως όλες μου το κούτσινα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάει λίγο δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, ότι είναι ότι μοιάζει λίγο με την Shadow, εννοώντας αυτό που τρίζει, δονείται και κάνει και δείχνει. Ενώ η Mandello που είχα πάρει δεν ήταν. Δεν είχε τέτοια δηλαδή λίγο το αγροτικού τύπου. Πάντως ναι, ευρωκαιροπή έχει, εγώ την περίμενα πιο χαλαρή. Λοιπόν, η αίσθηση που έχεις όταν κάθεσαι είναι ότι κάθεσαι λίγο ούτε μέσα, κάτω ενώ κάπως μέσα στη μηχανή χωμένος, αλλά ούτε πάνω. Θα τον διάμεσα, μ' αρέσει. Πολύ άνετη η σέλα. Πολύ μαλακή. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ηλεκτρονικά μπλουμπλίκια της, ενώντας cruise control. Έχει riding modes. Έχει εδώ το display που είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά έχει. Οπότε είναι μια μηχανή που ρετρίζει σε look, αλλά έχει όλα τα ηλεκτρονικά μιας μοντέρνας. Φρένα από ό,τι είδανε Brembo, διπλές δαγκάνες, δεξιά-αριστερά εκεί δηλαδή. Δεν πρόσεξαν οι ακτινωτές ή ακτινικές ή τέτοιο. Καλά φρένα πάντως αίσθηση. Το άλλο ωραίο έτσι σε αυτή τη μηχανή, γενικά στις Moto Guzzi δεν έχουν αλυσίδα, έχουν αυτό τον άξονα μετάδοσης. Οπότε και για ταξίδι είναι βολικό αυτό, ειδικά σε τέτοια μηχανή σαν το V85. Ή το Mandello, ή το Stelvio. Είδα τώρα ότι έχουν και το Stelvio σε test ride, λέω να το πάρω. Που βέβαια πάει, ανεβαίνει αρκετά σε τιμή. Ωραία αίσθηση γενικά. Κοίτα, μάει να το συγκρίνω στη ράμε την κατηγορία του, εννοώντας το Tiger το 900 που έχω πάρει πρόσφατα και το θυμάμαι πως είναι. Εντάξει, υστερεί. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι το Tiger είναι πιο ευέλικτο. Καλά και σαν μοτέρ, είναι 20 άλογα παραπάνω, ξέρω εγώ, 30. Αυτό είναι κάπου 75 με 80, αν δεν κάνω λάθος. Το Tiger είναι 105, το καινούριο τουλάχιστον. Δονήσεις έτσι δεν έχω ακριβώς. Έχω, ρε παιδί μου, αλλά όχι κατρελό, μηχανή είναι άλλωστε, καθάκι. Ενώ το Tiger το 8,5, ξέρω εδώ, είχε αρκετές. Δηλαδή η δονήση που νιώθω περισσότερο είναι εδώ. Πήρα να φαίνεται εδώ, στα μπούτια λίγο και λίγο στα πέτ. Στο τιμόνι δεν νιώθω κάτι. Ωραία και η Σάρα σήμερα, τι είναι αυτό ρε φίλε, γαμώ την πουτάνα μου. Για να δούμε. Ύψος έλας δεν θυμάμαι. Αλλά εγώ με ένα 80, τις καλές μέρες όπως λέω, και πατάω γενικά μια χαρά, δεν έχω θέμα. Ωπ, εδώ φόλτς νεκρά. Α, δεν την έβαλα καλά πολύ.
Όπω εντάξει, δεν παίζεται. Εγώ έλεγα θα είναι μυθή λίγο η βουλιαγμένη. Δεν μας καλά, δηλαδή. Είναι 11 η ώρα το πρωί σχεδόν. Ναι, δεν είναι το καλύτερο review. Ακόμα μια φορά σε κίνηση. Αλλά, όπα. Αυτά έχει η ζωή, παιδιά. Εδώ θα κινήσετε. Δεν θα το παίζετε Ewan McGregor να κάνετε το Long Way Greece. Τι έφτασα από αυτή, γιατί μου άλλωσαν τα λαμπάκια εδώ. Α, είναι στις 6.000 εδώ. Πάνε γρήγορα ψηλά. Ωραία αέρα σήμερα κιόλας. Φρένα καλά, νομίζω ότι είναι λίγο μαλακή η αίσθηση. Άρα είναι λίγο μαλακή. Δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο. Εντάξει, όταν ανεβαίνω στροφές, το νιώσεις τις νιώθω και στη σέλα, πίσω στον ποπό. Αλλά εντάξει, φτάνω κοντά στον κόφτη όταν το λέω αυτό, δηλαδή είμαι πάνω από τις 5.500 στροφές όταν το κάνει αυτό. Α, κάπως πρέπει να γυρίσω πίσω εγώ σιγά σιγά. Νομίζω ότι έχει και αυτό self-canceling, τέλος πάντων, φλασάκια. Ωραίος, χωρίς πινακίδα, κυκλοφορώ στα τέτοια μου, Ελλαδιστάν. Αχ, τέσου, λοιπόν, γκρινιάζει. Λοιπόν, εδώ βγάζει μέση κατανάλωση, δείχνει ότι έχει 7,7. Μάλιστα, λίγο δεν το λες. Αλλά οκ. Okay. Made in Mandello Delario. Ιταλιάνοι. Εδώ λοιπόν τώρα που την βλέπω, το πλαστικό αυτό το ματ, δεν νομίζω ότι μου αρέσει σαν υλικό. Εννοώντας μοιάζει, δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο, το ξαναλέω, αλλά μοιάζει να έχει σαν να έχει καεί από τον ήλιο παλιό πλαστικό, αν έχετε δει ποτέ τέτοια, μοιάζει να θέλει αρκετή φροντίδα για να το κρατήσει κάπως. Μπορεί να είναι εντύπωσή μου, πάντως δεν ξέρω. Τα μπατονάκια εδώ τα βλέπουμε λίγο, ήδη είναι φθαρμένα στις 800 χιλιόμετρα. Λίγο, οπ, το γκαζάκι λίγο. Κάτσε λίγο γιατί έψαχνα και τα κοντρόλ. Για να κεζώσουμε λίγο εδώ. Ναι, τώρα ας πούμε, είμαι 5.500 στροφές, γύρω στα 120 χιλιόμετρα πήγαινα. Έχει δονώσεις και γενικά τις νιώθω παντού. Παντού, τιμόνι, πεκ, σέλα. Έχει. Εντάξει, το περίμενα, είναι γενικά η Moto Guzzi, είναι λίγο πιο αγροτικές. Όχι το Mandello, ξαναλέω, το Mandello είναι εντελώς διαφορετικό που είχα πάρει βόλτα. Εντάξει, μου θυμίζει πολύ, βρίστε ανελέητα, δεν με πειράζει, μου θυμίζει πάρα πολύ το GS που είχα πάρει βόλτα στη θέση οδήγησης, που δεν είχα τρελαθεί και τότε. Που καταλαβαίνω ότι είναι για πολύ μεγάλο ταξίδι του άνετη οδήγηση. Οκ, δεκτό, αλλά στο Tiger, ξαναγυρίζει το Tiger, αλλά στο Tiger η θέση οδηγήσης μ' άρεσε πολύ γιατί ήταν και κάπως πιο επιθετική, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδιά.
Απλά αναρωτιέμαι αν είναι από τις μηχανές που είναι πιο ωραία να την κοιτάς παρά να την οδηγείς. Την αδικό πολύ βέβαια. Την αδικό, το δέχομαι. Ωραία το Σουζούκι. Όμορφο. Μικρά συναισθήματα λοιπόν, δεν ξέρω. Τώρα μου την έχουν δώσει και βρώμικη και ίσως μου χτυπάει λίγο και αυτό. Αλλά τα όλα υλικά δεν πεθαίνω. Δηλαδή εδώ τα κουμπάκια και εδώ το μικρό κατράν, το σχέδιο της μάσκας. Λοιπόν, anyway, να το θέσω αλλιώς. Αυτό ξεκινάει από 13,5 νομίζω, 13,700, κάτι τέτοιο. Το Tiger ξεκινάει από 14,5 το GT. Όχι ακτινοτές και τα λοιπά, το δρόμο να το πω αλλιώς η μηχανή. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη μηχανή. Άλλο στυλ, εντάξει, απλά τα λέω γιατί αυτά τα δύο adventure τέτοια έχω πάρει τελευταία. Οπότε θα συγκρίνω αυτά μεταξύ τους. Γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτό το review. Θα σας αφήσω τώρα εδώ, κάπου. Να στρίψω κάπου να τη γυρίσω σιγά σιγά. Πάντα όρθιοι, να προσέχετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.